Καλησπέρα και από μένα. Συγχαρητήρια στο Βαγγέλη και στην ομάδα του. Νομίζω ότι δίκαια κέρδισαν σήμερα την ομάδα μου. Κάναμε μια πολύ καλή εμφάνιση. Εγώ δυστυχώς δεν σε ακούστηκα στην ομάδα μου όλη την εβδομάδα. Εγώ ήξερα τι θα γίνει. Ξέροντας και βλέποντας τον Άρη και στα βίντεο αλλά και στην παρουσία του Βαγγέλη τα τελευταία καιρό, ήξερα πολύ καλά ότι ο Άρης θα παρουσιαστεί πάρα πολύ δυνατός, όπως είναι πάρα πολύ δυνατός, διαβασμένος, και θα παλέψει το παιχνίδι παρόλο τις απουσίες που είχε. Εγώ προσπάθησα όλη την εβδομάδα να ξυπνήσω τους παίχτες μου, να τους αφυπνήσω αν θέλετε, γιατί ερχόμασταν εκτός από τον Παναθηναϊκό με τρεις νίκες και πιστέψαμε ότι τελείωσε το πρωτάθλημα. Ότι γίναμε ομάδα και ότι τελείωσε το πρωτάθλημα, σωθήκαμε. Δυστυχώς όλη την εβδομάδα, παρόλο που μίλησα και σε έντονο ύφος, παρόλο που έκανα σκληρές προπονήσεις στο ρυθμό του Άρη, γιατί ήξερα ότι θα πιέσει ο Άρης, δεν μπορούσαμε να ανταποκριθούμε σε καμία περίπτωση του παιχνιδιού. Αυτό το λέει και η στατιστική, και είχαμε ένα rebound και λάθη, και όταν η ομάδα ακόμα και στα σημεία που βρέθηκε μπροστά δεν είχε την υπομονή και την υπομονή να μπορέσει να κοντρολάρει το παιχνίδι έτσι ώστε να βάλουμε σε πρόβλημα τον Άρη. Δυστυχώς παίζαμε χωρίς μυαλό, χωρίς συγκέντρωση και νομίζω δίκαια χάσαμε το παιχνίδι. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ήρθε η καταστροφή. Χάσαμε ένα παιχνίδι, χάσαμε μια μάχη, δεν χάσαμε τον πόλεμο. Και όπως έχω πει από την αρχή που είμαι εδώ πέρα, ότι θέλουμε πάρα πολύ δουλειά και επιμένω σε αυτό και το έχω πει και όταν κερδίζουμε κιόλας, ότι η ομάδα θέλει πάρα πολύ δουλειά και τώρα που χάνουμε πάλι το ίδιο λέω. Πρέπει να βάλουμε το κεφάλι κάτω και να δουλέψουμε και να συνεχίσουμε γιατί έχουμε δύσκολο πρόγραμμα. Πιστεύω στην ομάδα, πιστεύω στα παιδιά και νομίζω ότι αν είμαστε σοβαροί και συγκεντρωμένοι, είναι στο χέρι μας να πετύχουμε το στόχο μας που είναι η παραμονή μας. Δεν θέλω να πω μετά που κάνει σήμερα και δεν πρόκειται να το κάνω σήμερα. Σας είδα πολύ έντονα να αντιδράτε στην φάση που πήρατε στην τιμή και το είδα και μετά που γέλασε το εισαγωγείο που σου είπε ότι δεν πιστεύω ότι ήταν άδικη στιγμή για εσάς και την ομάδα. Εντάξει, τώρα δεν μπορώ να σταθώ σε ένα περιστατικό. Άδικη στιγμή. Εντάξει, εγώ απλώς αυτό που είπα στους διαιτητές ήταν ότι η παρουσία μου όλα αυτά τα χρόνια και σαν αθλητής και τώρα σαν προπονητής δεν έχω δώσει δικαίωμα ποτέ να φανώ και να παρακτρέπομαι στον πάγκο. Εντάξει. Αλλά βγήκα εκτός τόπου και χρόνια και τη στιγμή όταν ο διαιτητής είναι μπροστά και δίνει το φάουλ και ξαφνικά τώρα τεχνική ποινή από την πέραν την πλευρά. Για ένα φάουλ που έγινε. Εν πάση περιπτώσει, λάθη γίνονται, είναι δεκτά. Εγώ δεν λέω πως δεν γίνονται λάθη. Όταν είναι σκεμμένα με ενοχλούν. Θεωρώ ότι οι διαιτητές μπορεί να έγινε ένα λάθος. Εκείνη τη στιγμή υπάρχει ένταση του παιχνιδιού και εγώ μπορεί να αντέδρασα κάπως έντονα. Εντάξει, αυτά τα έχουν μέσα στο παιχνίδι. Όχι, είναι καλή ο κύριο. Κάποια άλλη ερώτηση, κύριο Σκοϊδέρο. Σήμερα η ομάδα τη Καβάλα δέχτηκε 54 πόντου από του περιφερειακού του Άρη. Τι να πούμε, από την πρώτη μέρα που έχω πει ότι χωρίς την άμυνα δεν κερδίζουμε. Αυτό έχω πει από την πρώτη μέρα και από το παιχνίδι, από την αρχή που κάναμε το meeting με τους παίκτες και όλη τη βδομάδα και από τις 40 μέρες που είμαι εδώ πέρα προσπαθούμε να βάλουμε κάποιους κανόνες. Δυστυχώς δεν είμαστε σε κατάσταση από ό,τι δείχνει και φυσική κατάσταση να μπορέσουμε να αντέξουμε πίεση πάρα πολύ μεγάλη. Δουλεύουμε και σε αυτό το τομέα. Πιστεύω ότι από παιχνίδι σε παιχνίδι και προπόνηση σε προπόνηση θα είμαστε καλύτεροι. Σίγουρα προτεραιότητά μου είναι η άμυνα. Αλλά δυστυχώς δεν αντιδράσαμε. Ο Άρης ήταν πολύ κινητικός με αποτέλεσμα να έχουμε πολλά προβλήματα. Ενώ εμείς αντίθετα είμαστε πολύ στατικοί στην επίθεση. Πάρα πολύ στατικοί. Κύριε Πατσίρης, αν θα γίνει μια μεταγραφή ακόμη, που λέγαμε ότι θα γίνει. Θέλουμε να γίνει, κοιτάμε να δούμε τι μπορεί να γίνει. Ό,τι είναι καλό για την ομάδα. Είναι το επόμενο μάτι, ναι. Πιστεύουμε ότι αυτή τη βδομάδα ίσως να έχουμε ένα παίχτη στην ομάδα.